Υπήρξε ο νεότερος καθηγητής του Χάρβαρντ και για πάνω από μία δεκαετία γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, καθώς και ιδρυτικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Ήταν ακόμα ο νεότερος καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρώτος ερευνητής στη μοριακή βιολογία στην Ελλάδα, ο πρώτος καθηγητής στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Ο λόγος για το Φώτη Καφάτο, το λαμπρό και διεθνούς φήμης επιστήμονα, η απώλεια του οποίου βύθισε στο πένθος στην επιστημονική κοινότητα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για να τιμήσει τη μνήμη του, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την αλληλεπίδραση των κουνουπιών και του παρασίτου της ελονοσίας. Ο Φώτης Καφάτος ήταν η κινητήρια δύναμη που δημιούργησε το Ινστιτούτο και τον ευρύτερο χώρο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ερευνητικό κέντρο εδώ πέρα. Πολλοί από εμάς έχουμε συνεργαστεί με αυτόν. Όταν μάθαμε, πληροφορηθήκαμε για το θάνατό του, πολύ σύντομα μετά αποφασίσαμε στο Ινστιτούτο να κάνουμε μια επιστημονική εκδήλωση κάθε 2 χρόνια για να τιμούμε τη μνήμη του. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτή η εκδήλωση σήμερα εδώ, στο ΙΤΕ. Σε ένα μέρος που ήταν από τους οφόδης βοήθησης στο να χτιστεί. Η αλληλεπίδραση των κουνουπιών και του παρασίτου της ελονοσίας ήταν το θέμα το οποίο επεξεργάστηκε ο Φώτης Καφάτος στα τελευταία χρόνια της σταδιοδρομίας του. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν η πρώτη από μια σειρά που θα υλοποιηθούν μέσα στο έτος για τον μεγάλο επιστήμονα. Αποφασίσαμε να γίνει σε ένα θέμα που το αγαπούσε ο ίδιος, ο οποίος ήταν ένας ακούραστος ερευνητής και δούλευε με την αλληλεπίδραση των εντόμων με τα παθογόνα που μεταφέρουν κυρίως την ελονοσία τα τελευταία χρόνια. Πάνω σε ένα ζήτημα που απασχόλησε πολύ το Φώτη, που είναι η ανοσολογία εντόμων. Η ανοσολογία εντόμων που έχει να κάνει με το πώς τα έντομα προσλαμβάνουν παράσιτα ιούς και μετά τους μεταφέρουν στους ανθρώπους. Και πώς, γιατί τα έντομα έχουν κάποια νοσολογική απόκριση και παλεύουν να καθαρίσουν αυτές τις μολύνσεις. Η είσοδος στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ ήταν ελεύθερη και η μερίδα πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα.